Εντάξει, είναι μια χιλιοεπομένη κουβέντα αυτή με την ανανέωση. Να μου επιτραπεί εμένα να πω ότι πλέον δεν είναι ανανέωση. Με το σύστημα το καινούριο που έχουμε περάσει στο πρωτάθλημα, πολλά από τα παιδιά που βλέπετε έχουν πάρει χρόνο, έχουν δείξει. Εντάξει, σίγουρα για το να μαζευτείς 15 μέρες να προετοιμαστείς για να πάει να παίξεις 4, έχουμε ένα παιχνίδια μη γνωρίζοντας αντιπάλους, ρόστερ κτλ. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας και είναι εδώ που καλούμαστε οι πιο παγιοί με την εμπειρία και οι νέοι με τη συγκέντρωση να δημιουργήσουμε έτσι ένα ομοιογενές σύνολο, να παραταχθούμε στο γήπεδο, κάθε παιχνίδι διαφορετικό, κάθε παιχνίδι να δώσουμε το 100%. Δεν πάμε με θέλουμε το χρυσό για αυτά. Εντάξει, είμαστε μια παραδοσιακή δύναμη, ας πούμε, τον ΑΜΚΕ και με πολλές κατακτήσεις χρυσών. Πλέον αυτό αλλάζει. Η Ισλανδία συμμετέχει στα Ευρωμπάσκετ, το Μαυροβούνιο παραδοσιακή δύναμη του μπάσκετ. Οπότε πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πάμε με κάποιο ξεκάθαρο στόχο παρά μόνο με το να κερδίσουμε εμπειρίες, οι πιο νέοι ειδικά, και το καλύτερο δυνατό να έρθει. Σίγουρα, εντάξει, εμείς σαν πιο μεγάλοι που υστερούμε σε ταχύτητα ή σε κάποια άλλα προσόντα, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις ταχύτητες των νεαρών. Υπάρχει η θέληση, υπάρχει το πάθος. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάτε ότι ανταγωνιζόμαστε σε ένα προάθλημα με 4-5 Αμερικανούς, με θηρία, ας πούμε. Οπότε πιστεύω ότι εντάξει, είμαστε μια χαρά.